το Χαϊδάρι στο Σκαραμαγκά. Επειδή θα κινούμε, ακούστε το καλά. Χαιρετίζουμε τη σημερινή παρουσία του χαϊδαριώτικου λαού παρά τις αντίξωες συνθήκες, ενάντια στο ξεπούλημα της προβλήτας 4, που ανήκει σε εμάς, τα παιδιά μας, σε όλο το λαό της Δυτικής Αττικής, της Αθήνας, που κυριολεκτικά ζούμε στην πίσω αυλή του λεκανοπεδίου. Είμαστε όλοι εδώ για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας ενάντια στα σχέδια του ιδιώτη, επενδυτή, εφοπλιστή, ακούσαμε τελευταία να το λένε και πατριώτη, να δημιουργήσει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Είναι, βλέπετε, η πράσινη ανάπτυξη, πίνουν νερό σε αυτήν, όλοι τους. Τα πράσινα άλογα που λέμε εμείς, που μπρος στην κερδοφορία δεν υπολογίζουν την ασφάλεια της ζωής μας, το περιβάλλον μας. Που δίπλα σε δηληστήρια, βαριές βιομηχανίες, στη Ρεβιθούσα, εκεί που πλοία ξεφορτώνουν, πετρέλαια κουβαλάνε και άλλα ρηπογόνα, θα στήσουν εργοστάσιο. Ιδανική η θέση του Σκαραμαγκά, δήλωσε ο πατριώτης, νέος επενδυτής που μας έφερε την ανάπτυξη και χαρήκαμε όλοι. Ακούσαμε τις προάλλες από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι αναρμόδιο, λέει, να γνωμοδοτήσει για την προβλήτα 4 216 στρέμματα για την ιδιωτική διαφορά. Πρέπει, λέει, να πάμε σε πολιτικό δικαστήριο για να επιληθεί διαφορά μεταξύ ιδιωτών. Δηλαδή τα 216 στρέμματα ανήκουν στον Κίτσο και πάμε να τα διεκδικήσουμε από τον Προκοπίου. Ακούσαμε κι άλλα όμορφα, γιατί είναι καλοτρεχάμενοι και καλοθελητές, τέλος πάντων, τον τελευταίο καιρό μας βομβαρδίζουνε. Διαβάσαμε λοιπόν και γελάσαμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, βάζει λουκέτο σε εργοστάσια τα οποία είναι επικίνδυνα. Εντάξει, ήταν το τελευταίο ανέκδοτο που κυκλοφόρησε στο Χαϊδάρι. Ας μας αναφέρουν μία απόφαση δικαστηρίου που έκλεισε κερδοφόρο εργοστάσιο επειδή ήταν ρηπογόνο. Δυστυχώς, για όσους θέλουν να μας καθησυχάσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας λύσει το πρόβλημα, έχει σηκώσει χρόνια τη σημαία της πράσινης μετάβασης, έχει φυτέψει σε όλες τις βουνοκορφές ανεμογεννήτριες, λοιπόν, χωρίς να υπολογίσουν περιβαλλοντικές συνέπειες, γιατί κερδίζουν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Έχει σηκώσει τη σημαία αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκεί τώρα αποθέσαμε τις ελπίδες μας, ότι στρατηγικό τους καύσιμο είναι το φυσικό αέριο. Μάλιστα τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία γίνεται και μεγάλο παιχνίδι με το πανάκριβο LNG να απεξαρτηθούν από το ρώσικο, με το οποίο εφοπλιστάδες βγάζουν δισεκατομμύρια, μεταξύ και του καλού μας εδώ ιδιώτη επενδυτή που ήρθε να φέρει πάλι την ανάπτυξη, και εμείς πληρώνουμε τις συνέπειες στην τσέπη μας και τώρα εδώ στο Χαϊδάρι τις συνέπειες του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Είναι όλη αυτή η πολιτική, υπηρετείται διαχρονικά από όλες τις μπάντες. Μια χαρά. Νόμοι φτιάχνονται και τους καλύπτουνε. Τα αναφέρανε και οι προηγούμενοι. Δίνουν αέρα σε αυτή την ανάπτυξη. Που δυστυχώς, με πολύ δραματικό τρόπο, την είδαμε με τα 57 θύματα της προάλλες, όπου οι εταιρείες κερδίζουν, εμείς μετράμε νεκρούς, και όταν ζητάμε από το κράτος να δώσει λεφτά για την ασφάλειά μας, χρήματα δεν περισσεύουνε. Λέμε, ως εδώ φτάνει πια. Δεν θα μετράμε νεκρούς. Δεν μπορούμε στη δική μας περιοχή να παίξουμε τη ζωή των παιδιών μας κοροναγράμματα. Ποιο είναι το ελπιδοφόρο? Πριν 2 μέρες μαζευτήκαμε πάνω από 20 φορείς από όλο το Χαϊδάρι. Σύλλογοι γονέων, σωματεία, τοπική. Αυτή τη στιγμή προσυπογράφουν το κείμενο 15 σύλλογοι και φορείς που λένε τελειώσαν οι σωτήρες. Δεν παίρνουμε ερμελίσεις από τα πάνω. Παίρνουμε την επόφεση του αγώνα στα χέρια μας. Λοιπόν, ο αγώνας θα είναι σκληρός, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να το δώσουμε. Θα είναι μαζικός, θα είναι πολύμορφος, για να διεκδικήσουμε 3 πράγματα. Απόδοση των 216 στρεμμάτων, γιατί μας ανήκει. Δεν το παζαρεύουμε, το 16 το βάλανε στην εταιρεία μέσα για να πάει να το ξεπουλήσει, με νόμο. Και να ενημερώσουμε εδώ πέρα όλους όσους κόπτονται, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας γνωμοδότησε έτσι πριν 3 μήνες, και από τότε δεν έχει υπάρξει κίνηση να προσφύγουμε για να δικαιωθούμε στα δικαστήρια εδώ και 3 μήνες. Γιατί δεν έχουμε προσφύγει? Γιατί δεν έχουμε πάει μετά την γνωμοδότηση να προσφύγουμε, λέω, αφού όλοι εδώ πέρα κοπτόμαστε και όλοι μαζί κλαίμε? Υπάρχει ολιγορία και είναι εγκληματική. Να αποδοθεί λοιπόν ο χώρος σε εμάς και θα τα επιβάλλουμε. Το δεύτερο, ούτε λόγος ούτε σκέψη να εγκαταστήσουν εκεί πέρα μονάδα και να παίξουν τη ζωή μας στα ζάρια. Και το τρίτο,
να πηγεί ανοιχτά με ασφάλεια για όλους τους εργαζόμενους. Γιατί φωνάζαμε και το υπερασπιζόμασταν εδώ για όλες τις θέσεις εργασίας. Και επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι ο επενδυτής ήρθε να κάνει μπίζνα και στα τσακισμένα δικαιώματα των εργαζομένων εδώ πέρα, πέρα από τη δική μας ασφάλεια. Μαζί με τους εργαζόμενους λοιπόν, όλους